Ακούσαμε το Ευαγγέλιο το λεγόμενο μετά το φώτα. Κάθε μεγάλη εορτή, όπως και άλλοτε έχουμε πει, έχει Ευαγγέλιο πρώτης εορτής και κατόπιν Ευαγγέλιο μετά την εορτή. Μας ομιλεί και λέει ότι ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, εφυλακίστηκε. Και όταν έμαθε ο Κύριος ότι εφυλακίστηκε ο πρόδρομος, τότε εξήλθε και αυτός προς το κήρυγμα. Έκλεισε ένα στόμα, ανοίγει κάποιο άλλο στόμα. Έκλεισε κάποιο μικρό στόμα και ανοίγει κάποιο, ένα πολύ μεγαλύτερο στόμα. Έσβησε ο λίχνος, ο οποίος σε προηγήθη, αλλά άναψε ο ήλιος. Το μέγαφος έλειψε ο αυγερινός και κατόπιν ακολούθησε η εμφάνιση του ηλίου, όπως γίνεται και συνήθως καθημερινός. Αυτό είχε προφητευτεί από τον προφήτη Ισαΐα και είπε ότι ο λαός ο καθήμενος σε σκότη είδε πως μένει. Γη Ζαβουλών και γη Νεφταλή, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, ο λαός ο κατήμενος σε σκότη είδε φως Μέγα. Ο Κύριος επορεύθηκε προς τη Γαλιλαία, τη Γαλιλαία των Εθνών, γιατί υπάρχουν δύο Γαλιλαίες, είναι και η μικρή Γαλιλαία που είναι πολύ κοντά στα Ιεροσόλυμα, εκεί που κατεσκήνανε προσκυνητές οι Εβραίοι τότε, γιατί να εορτάσουν τις εορτές τους. Δεν, αν και Ναζαρινός, δεν ξεκίνησε το κήρυγμά του από τη Ναζαρέτ. Αφήνει τη Ναζαρέτ και πορεύεται προς την Καπερναούμ. Σαν Θεός ξέρει τη δεκτικότητα των Ναζαρινών. Εξάλλου, είχε κάνει κάποιο πρακτικό κήρυγμα εκεί, ήταν εκεί μέχρι τα 30 του χρόνια. Η ζωή του ανθρώπου είναι ένα κήρυγμα. Υπάρχουν οι ισοποιοί κήρυκες Αγίου Βίου, λένε οι πατέρες, που και αυτοί ωφελούν με τη στάση τους και με το παράδειγμά τους. Και χώρια, αν κάτι κατηδίαν θα έλεγε. Αφήνει λοιπόν τη Ναζαρέτ και πορεύεται στην Καπερναούμ και αυτή γίνεται το κέντρο πλέον των κηρυγμάτων του. Από εκεί εξορμάται και πορεύεται οπουδήποτε άλλο. Βαδίζει σε αυτό το λαό της Γαλιλαίας, ο οποίος δεν είναι καθαρά Ισραηλιτικός λαός. Γι' αυτό λέμε Γαλιλαία των Εθνών. Υπάρχουν και Έλληνες, υπάρχουν και ιδωλολάτρες εκεί. Αλλά αυτό δείχνει και μία στροφή που γίνεται προς τα έθνη. Γιατί όπως ξέρετε ο εβραϊκός λαός δεν εδέχτηκε το κήρυγμα, και γι' αυτό εστράφησαν μετά οι Απόστολοι και ο Κύριος ο ίδιος προς τα έθνη. Ήδη αυτή η στροφή αρχίζει να γίνεται. Ονομάζεται λαός ο καθήμενος εν σκότη. Και οι καθήμενοι είναι οι εν σκότη και σκιά θανάτου, φως ήλθεν από αυτούς, φως έλαμψεν αυτής. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν είχαν φωτιστεί για τα αναμενόμενα και προσπαθεί να τους φωτίσει. Οι άλλοι, οι οποίοι βρίσκονται εν σκότη και σκιά θανάτου, είναι οι ειδωλολάτρες και οποιαδήποτε άλλη θρησκεία μακριά της Ισραηλιτικής θρησκείας. Αισθάνεται λοιπόν, όχι αισθάνεται, σαν Θεός ξέρει ότι εκεί πρόκειται να αποδώσει το έργο του. Και πράγματι, η Καπερναούμ ήταν ένα κέντρο τότε μεγάλο, τώρα δεν είναι. Πολύ σύγχναστο κέντρο, πολύ κοσμοκέντρο και υπήρχαν αυτιά, τέλος πάντων, κάποια να ακούσουν. Αργότερα βέβαια και αυτή άκουσε από το στόμα του Κυρίου και εσύ Καπερναούμ, Υιός του ουρανού υψωθήσα έως άγου καταβιβαστήσει. Έλαβε κάποια κατάρα αυτός ο τόπος και τη διατηρεί αυτή την κατάρα, γιατί πλέον είναι σχεδόν ακατοίκητος και γεμάτος από μαύρες πέτρες.
δεν φαίνεται να ξεκινάει και η ζωή. Όσοι προεπήγαμε προς τα Ιεροσόλυμα, είδαμε εκεί ότι γινόταν κάποτε κάποια προσπάθεια για κάποιο ξενοδοχείο, κάποιο κτίριο, το οποίο παρέμεινε μισό. Αυτό λοιπόν το φως είναι το ιδιαίτερο, το πραγματικό φως, το οποίο ανέμενε ο κόσμος. Κατά καιρούς είχε δει πολλά φώτα, αλλά δεν είχε δει το φως. Ήτανε διάφοροι φιλόσοφοι περάσανε ανά τον κόσμο, αλλά αυτές οι φιλοσοφίες τους ήτανε μικρές πηγολαπίδες. Δεν ήτανε τίποτα παραπάνω. Περάσανε και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι έπιασαν κάτι περισσότερο. Αλλά δεν έπιασαν το τελικό. Με αποτέλεσμα αυτό το φως να είναι ένα σεληνιακό φως, να είναι ένα βόρειο έλας, να μην είναι το πραγματικό φως, να είναι ένα επιτάφιο φως. Όχι όμως το φως του αληθινό. Ο σκοπός του Κυρίου είναι να φωτίσει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, ώστε να φτάσει ο καθένας να μπει αυτό που λέμε στο τέλος της λειτουργίας, είδαμε το φως του αληθινών. Εκεί λοιπόν αρχίζει το κηρυγμά του ο Κύριος και τα λόγια τα οποία τα χρησιμοποιεί βλέπουμε να ταιριάζουν, να είναι τα ίδια με τα λόγια του προδρόμου. Μεταλογείται η Κυκυγάρη Βασιλεία των Ουρανών. Καλά, αυτά τα έλεγε το μαθητούδι. Ο διδάσκαλος δεν θα πρέπει να πει κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα παραπάνω. Επαναλαμβάνει αυτά, γιατί αυτά χρειάζονται. Αυτά είναι απαραίτητα, όσο και αν ακούγονται τα ίδια. Γιατί η αρχή της πνευματικής πορείας του ανθρώπου είναι η μετάνοια, αλλά και η μεσότης, αλλά και το τέλος. Συνέχεια δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να ζει εν μετανοία. Γι' αυτό λέει μετανοείται η Κυκυγάρη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η Βασιλεία των Ουρανών τώρα ποια είναι? Η Βασιλεία των Ουρανών είναι η Εκκλησία, η οποία γεννήθηκε την Πεντηκοστή. Από τότε όποιος συνειδητά εισέρχεται εις το χώρο της Εκκλησίας, τότε αυτός αρχίζει να ζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί και αλλού λέει ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Κάθε άνθρωπος, κάθε Άγιος, ο οποίος δέχτηκε εσωτερικά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου επί της παρούσης ζωής. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμος άρρωθεν. Σκοπός μας είναι σε αυτή τη ζωή πώς να αποκτήσουμε Πνεύμα Άγιο. Όταν λοιπόν αρχίζει ο άνθρωπος και αποκτάει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, ήδη εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς αποκτάται? Με την τήρηση των εντολών. Βέβαια ξεκινάμε, όπως είπαμε, από το βάπτισμα, το χρίσμα, ανοίγουν οι πόρτες της Εκκλησίας, εισέρχεσαι και από εκεί και πέρα οφείλεις να στολίσεις την ψυχή σου με αρετές. Ο αγαπώνουμε λέει θα σε τελάς μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και εισερευσόμεθα εν αυτό και μονήν παρά αυτό ποιήσομαι. Θα έρθουμε λέει και μαζί να κατοικήσουμε με τον Πατέρα μέσα και μονήν παρά αυτό ποιήσουμε. Αυτό είναι το εντός ημών εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Οι Άγιοι το είχαν, οι πνευματικοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Όταν μεταλαμβάνουμε και παίρνουμε τι παίρνουμε, το Βασιλεία. Επόμενο είναι να εγκαθιδρύουμε μέσα μας τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά σε όλα αυτά τα πράγματα, για να γίνουν, δεν πρέπει να λείπει η μετάνοια. Μα θα μου πείτε, μετανοήσαμε. Δεν ξανακάνουμε πάλι τα ίδια, κάτι παραμικρότερα. Κι όμως, η μετάνοια είναι όπως είναι το νερό που ρίχνουμε στον εαυτό μας και λέμε κάθε μέρα πρέπει ο άνθρωπος να πίνει 2 λίτρα νερό και τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ποτίζεται καθημερινώς και η γλάστρα της ψυχής με τη μετάνοια, με τα δάκρυα της μετάνοιας.
Το χαρακτηριστικό των Αγίων ήταν το αήρωον δάκρυον, ιδίως των ερευνητών. Το αήρωον δάκρυον, σχεδόν πάντοτε τρέχαν τα μάτια τους. Γιατί είχαν τη συνέστηση ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι επί της γης. Γι' αυτό και οι ευχές που μερικοί ίσως, και πρέπει όλοι βέβαια να διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταγύψεως, οι προσευχές αυτές που είναι γραμμένες από μεγάλους Αγίους, αν κανείς δεν ξέρει τίποτα από πνευματικότητα, θα πει τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι εγκληματίες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Με τον τρόπο που γράφουν. Γύρευε τι έχουν κάνει στη ζωή του. Και μπορεί να είναι σκέπη εκλογή. Και ήταν σκέπη εκλογή. Οι περισσότεροι. Με τον τρόπο που γράφουν, γράφουν σαν να είναι οι ελεηνότεροι και οι αμαρτωλότεροι των ανθρώπων και ζητούν το έλεος του Θεού. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να λείπει από τη ζωή μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το καλλιεργήσουμε, να μην λείπει από εμάς. Να μην λείπει η μετάνοια από μας. Γι' αυτό τονίζει «Μετανοείτε, έχει γάρει η Βασιλεία των Ουρανών». Και αρχή λοιπόν και μεσότης και τέλος του πνευματικού ανθρώπου είναι να μετανοεί. Όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας μας επικαλούνται τη μετάνοια. Όσα είναι καταληκτικά, είναι άλλα δοξολογικά, είναι άλλα ευχαριστικά, ευχαριστιακά. Είναι και άλλα, όμως τα περισσότερα είναι οικειοθευτικά και ζητούν το έλεος του Θεού. Ναι, αλλά για να κρατήσει το έλεος του Θεού πρέπει να έχει συνέστηση ο άνθρωπος της αμαρτωλότητός του για να μπορέσει να προσβιωθεί. Άμα σταθούμε στα ριχά και λέμε «Δεν σκότωσα και δεν κόλλησα αντρόγινο και φτάνει μόνο αυτό», τότε μην περιμένουμε τη χάρη του Θεού να μας έρθει. Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Οι πατέρες ζητούσαν αμορμή, ζητούσαν τρόπους, γι' αυτό εβασάνιζαν τον εαυτό τους, γι' αυτό κατεγίνονταν με την άσκηση, γι' αυτό ακρυπνούσαν, γι' αυτό προσήκονταν, γι' αυτό ενίστευαν, γι' αυτό εκοπίαζαν, γιατί η τριβλή αυτή άσκηση, λέει, δημιουργεί προϋποθέσεις μετανοίας. Ξηραίνανε το σώμα τους και όταν πιέζεται το σώμα και κόβονται οι δυνάμεις του, όσο φτύρεται ο έξω άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να το πούμε πιο απλά, τόσο λέει ανακαινούνται ο έσω άνθρωπος. Με αυτή λοιπόν την νηστεία στην οποία έκαναν τον εαυτό τους, αποφυλούσε μέσα όπως πιέζει στο νερό στο συντριβάνι και πηγαίνει προς απάνω, έτσι ανεβαίνει και η ψυχή και έβγαινε από εκεί η μετάνοια. Μεγάλη αρετή, αγαπητοί μου, και να ξέρετε ότι οι βάσεις καταρχήν, όπως είπαμε, και οι μεσότες και το τέλος, ο Αδάμ και η Εύα δεν εξώστησαν από το παράδεισο επειδή παρέμεισαν την εντολή του Θεού. Μόνο. Αλλά εξώστησαν και διότι δεν μετανόησαν. Αν μετανοούσανε, αν δεν δώσετε το σφάλμα τους, θα ήταν διαφορετική και η κατάσταση η δική μας. Ποια δεν ξέρω, αλλά θα ήταν διαφορετική και καλύτερη. Αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή τους έκανε ενιγμούς, το αποτέλεσμα ήταν ο ένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Πράγμα το οποίο βλέπουμε και σε μικρά παιδιά τώρα, επειδή δεν κατάγονται από τον πίθηκο, αλλά είναι ξηράκια της Εύας, το βλέπουμε αυτό στα νύπια ακόμη. Οποιαδήποτε ζημιά και να κάνουν, τη ρίχνουν ότι άλλοι τι κάνουν. Αυτό μεταφέρεται. Είναι τα γονίδια που λέμε. Για να μην λένε υπάρχουν οι μονοφιλόσοφοι να σου λένε από το πίπεδο και χίλιες δύο άλλες αμολυσίες, αρχίζουν να μην ομολογήσουν ότι του ανθρώπου η καταγωγή είναι από τον Θεό, από κανέναν άλλον. Πώς γίνεται αυτό ο πίπεδο να γίνεται άνθρωπος, και γιατί να μην υπάρχει άλλη εκδοχή, καλά που δεν είναι κάτι αποδεδειγμένο αυτό, αυτό λέει η θεωρία. Η θεωρία του Φρόιντ, του κάθε γενός. Θεωρία της εξελίξεως. Άρα και ο άνθρωπος κατάγεται από εκεί, γιατί δεν είναι κατάγεται ο πίδηκος από τον άνθρωπο. Πολλά πράγματα μπορεί να πει κανείς, αλλά δυστυχώς όταν ο άνθρωπος είναι κακοπροαίρετος,
Πιστεύει οποιαδήποτε άλλη βλακεία αρκεί να μην πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Θα πιστέψει τις μάγισσες, θα πιστέψει τις καφετζούδες, θα πιστέψει μια γειτόνισσα, μια κατίνα εκεί που θα του πει κάτι βλακίες και ανοησίες να κάνει, αρκεί να μην κάνει το σωστό το οποίο λέει το Ευαγγέλιο. Αυτά τα δέχεται εύκολα, δεν πολεμούνται, βλέπετε, από τον διάβολο, γιατί, δεν εμποδί, γιατί αυτά εμποδίζουν τη σωτηρία. Και δεν τα πολεμάει, τα χρειάζεται ο διάβολος, είναι υλικά του διαβόλου αυτά. Και γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ευκολόπιστος σε οτιδήποτε αρνητικό και δύσκολος να πιστέψει ότι είναι αληθινό. Αυτό βάλετε, το αληθινό. Διαπλέουμε λοιπόν το πέλαγος του παρόντος βίου. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Ο άνθρωπος και ο χριστιανός και οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν αποκλείει στη ζωή του να υπάρχουν πτώσεις. Αλλά πρέπει να βιώνει κάποιο ρήμα σύνθετο που λέγεται πιπτέγυρε. Δηλαδή πέφτεις να σηκώνεσαι. Πέφτεις να σηκώνεσαι. Και οι πατέρες αυτό λέει, αν κάθε μέρα λέει αμαρτάνεις, κάθε μέρα λέει να μετανοείς. Και σε κάποια στιγμή βέβαια έρχεται η χάρη του Θεού από τις πολλές φορές και σε επισκιάζει και φτάνει ο άνθρωπος σε αναμαρτησία. Αναμαρτησία βέβαια η οποία γίνεται εκ των υστέρων. Αυτής εξ αρχής δεν γίνεται αναμάρτητος, δεν το πάρουμε έτσι, αλλά φτάνει ο άνθρωπος μετά στην αγιότητα, στην αναμαρτησία. Αλλά θέλει τον αγώνα τρόπο, θέλει την προσοχή. Και κάθε τι το οποίο ξεκλίνει, κάθε φορά που ξεκλίνει, φεύγει η μετάνοια, φυγαδεύεται. Κάθε φορά που δεν ζει με τη στενότητα του Ευαγγελίου, τότε αυτή η αρετή δεν μπορεί να παραμείνει. Φυγαδεύεται. Θέλει στένωση για να παραμείνει αυτή η αρετή. Και κάθε αρετή για να την φυλάξει κανείς, χρειάζεται λιγάκι να αποκοπεί από τον κόσμο. Να αποτραβηχθεί από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι επιβλαβή, να προσέξει να αποφύγει κόσμο, σάρκα και διάβολο, για να μπορέσει να πλησιάσει τον Θεό. Με τα πάθη του, με τα ελαττωματά του, με το συναγελασμό του, να τα μοιράζει με τον κόσμο και με τον Θεό και με τον διάβολο να κάνει κουβαγιά, δεν γίνεται. Συμβιβασμός αυτών των πραγμάτων δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να κάνει ποτέ ο Χριστός κουμπαραγιά με τον διάβολο. Είναι κάτι ξεχωριστό το ένα από το άλλο. Δεν παντρεύεται αυτό. Δεν αναμειγνύεται αυτό. Αν το αναμίξεις, χάνεται η αλήθεια. Που λένε καμιά φορά να μην είμαστε φανατικοί. Πολλά δεν είναι φανατισμός βέβαια αυτό, είναι ζήλος. Και είναι η τήρηση των συνόρων σου. Τίποτα άλλο δεν είναι. Το να φυλάει κάποιος το κρεβάτι της γυναίκας του και το δικό του δεν είναι φανατισμός αυτό. Είναι το πρέπον. Αλλά δυστυχώς δεν λέμε φανατισμό. Λέει λιγάκι να κάνουμε συγκαταβάσεις. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα κάνεις συγκαταβάσεις εκεί που πρέπει να κάνεις συγκαταβάσεις. Όχι όμως σε ζητήματα πίστεως. Αυτά δεν συγχωρεί συγκατάβαση. Και ούτε είναι φανατισμός να παραμένεις έτσι. Όπως φυλάς τα άλλα, φυλάς την περιουσία σου, φυλάς το σπίτι σου, προσέχεις, όπως είπαμε νωρίτερα, το κρεβάτι σου, το κρεβάτι σου, δεν το μοιράζεις για να μην είσαι φανατικός, εκεί το προσέχεις και πρέπει καλά κάνεις να το προσέχεις και ο Θεός αυτό λέει να το προσέχεις. Έτσι είναι και σε αυτά. Δεν μπορούμε να τα αναμειγνύουμε. Δεν υπάρχει ούτε και λύση των εκκλησιαστικών θεμάτων γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός λέει ουδέν λέει των εκκλησιαστικών δια της μεσότητος ελήθη. Πρέπει να τραβήξεις τον δρόμο που πρέπει να τραβήξεις. Ή από εδώ ή από εκεί. Ουδέν των εκκλησιαστικών δια της μεσότητος ελήθη. Αλλά υπάρχουν και νέοι πατέρες που παραμερίζουν τους παλιούς. Υπάρχει μια νεοπατερική θεολογία που βγάζει τα δικά της φρούτα, καταργεί τα υπόλοιπα, τα μέχρι τώρα, τα οποία είναι και δοκιμασμένα, γιατί έδωσαν και αγίους στον ουρανό και πιάνουν τα δικά τους και σου λένε πατέρες κι αυτοί, πατέρες κι εμείς. Ναι, αλλά εμείς είμαστε πατέρες της καλοπεράσεως.
Δεν είμαστε άνθρωποι, να σε ανοίξουμε τα συναξάρια να δείτε τι λένε για τους σημερινούς Αγίους. Γιορτάζει κάποιος Γιώργιος Κοζελίδης. Έδινε, λέει, σε ένα κάστρο εκεί που είσαι στρατιώτης, μια λεκάνη και τη γεμίζανε φαγητό. Στο τέλος της εβδομάδας, ό,τι είχε περισσέψει, στο τέλος της εβδομάδας. Και μετά πάλι η ίδια λεκάνη, αν και δεν είχε αδειάσει, την ξαναπηγαίνανε στο τέλος της εβδομάδας και παντρεύανε άλλα κοπάκια. Μέχρι που βγάζανε, λέει, σκουνίκια. Και τρώγανε αυτό το φαΐ, είναι φρίξον ίδια και στέναξον ίδια τα πράγματα. Πού φτάσανε οι άγιοι οι πατέρες, πού φτάνανε και πώς ζούσανε. Και τώρα να αντιπαραβάλλουμε εμείς τους εαυτούς μας, πατέρες εμείς, πατέρες και αυτοί. Και αυτό λέει μια παροιμία, υπορελούν τον άντρα της, λέει, με τους πραγματευτάτες. Μιλάνε για τα λεωφορεία, μιλάνε και τα μπατίνια. Τι είμαστε εμείς μπροστά σε αυτούς. Τι έχουμε να επιδείξουμε μπροστά σε αυτούς τους πατέρες. Και όλους τους πατέρες, αν ανοίξουμε τα ξάρια, αμέσως ο άνθρωπος λιώνει, καταδραφίζεται. Βλέπει, κάνει σύγκριση, αν πρέπει να κάτσει να φιλοσοφήσει και δεν νομίζει, μην νομίζει ότι διαβάσει ένα μυθιστόρημα που πρέπει να του βγάλουμε τις σελίδες και τι ωραίο είναι και φανταστικό βέβαια, είναι ωραία. Αυτά είναι πραγματικότητες. Εγγράφησαν τα ίδια, τα είδανε ο κόσμος. Υπήρχαν οι στυλίτες απάνω στο στήλο εκεί αγιάσανε. Τους είδε ο κόσμος. Δεν είναι κάτι φανταστικό. Είναι ιστορικό. Είναι πραγματικότητα. Η ζωή του προδρόμου ποια ήτανε. Ακρίδες λέει και μέλι άγριον. Παρέμεινε στην έρημο, εφοδιάστηκε, γιόμισε τις μπαταρίες του και κατόπιν εξήλθε στο κήρυγμα. Τώρα πώς εξέρχονται στο κήρυγμα, από το πανεπιστήμιο. Πού ζήσανε και τι περάσανε. Τι εβίωσαν για να διδάξουν. Και ποια ήταν η ζωή του προδρόμου. Ασυγκατάβατη, Ασυγκατάβατη. Έλεγε ο Τίμιος Πρόδρομος. Όπως έξανε και άλλοι Άγιοι. Ο Άγιος Χρυσόστομος τα έβαλε με τα Ανάκτορα και αυτός τα έβαλε με τον Ηρώδη. Και ο Άγιος Αμβρόσιος με τον Διολάνο τα έβαλε με τον Μέγα Θεοδόσιο. Τους ισχυρούς της γης, τους πολιτικούς εκείνης της εποχής, τους άρχοντες εκείνης της εποχής. Δεν εχάιδεψαν αυτιά. Όπως φαίνεται ότι εχάιδεψαν οι σημερινοί, οι νεότεροι Άγιοι, εντός εισαγωγικών. Δεν εμφανίζεται προδρομική στάση του νέου Αγίου. Και οτιδήποτε άλλο φωνάξανε, αλλά στα δογματικά δυστυχώς αισιώθησαν. Ή φωνάξανε πολύ λίγο, πολύ λίγο. Και όμως το βάρος έπρεπε να πέσει εκεί. Γιατί το άλλο το να καλλιεργείς μια ευγένεια και να καλλιεργείς, ας πούμε, την αρετή, μόνο χωρίς το δόγμα λέγεται ευσεβισμός. Ο διαχωρισμός του δόγματος από την ηθική ζωή. Αυτό είναι, δηλαδή ρίχνουν το βάρος πώς να φτιάσουμε, δηλαδή καταντάμε σαν ένα σαβουάρ πίβολ. Να είμαστε γενείς, να είμαστε άνθρωποι καλοί, να είμαστε ελεήμονες, να είμαστε. Ναι, αλλά πού πιστεύεις. Πού πιστεύεις. Το πρώτο που ζητάει ο Θεός είναι η πίστη. Διάβαζε, θυμάμαι, πρωτού βγήκαν οι εφημίδες γιατί χαθήκανε μετά τα βιβλία, την Παλαιά Διαθήκη. Την Έξοδο και αυτά όλα τα πρώτα βιβλία εκεί. Τονίζει, πώς να σας το πω, φορτικά τους Ισραηλίτες και τους λέει: προσέχτε, μην αλλάξετε την πίστη σας. Προσέχτε, μην δωλολατρήσετε. Προσέξτε, μην δωλολατρήσετε. Προσέξτε. Κάντε λίγο. Άμα δεν το κάνετε αυτό, δεν μην φοβάστε τίποτα. Δυστυχώς το κάνανε το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να μαζεύουν μετά πληγές, όπως περιμένουμε και εμείς από την Αδράνειά μας να μαζέψουμε τώρα πληγές. Δεν έφτασαν αυτά τα οποία έχουμε πάθει μέχρι τώρα. Δυστυχώς έρχονται κι άλλα, όπως το βλέπετε. Οι πόλεμοι ανοίγονται, ξανοίγονται. Είναι σαν το φύλλο που απλώνει νοικοκυρά και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν. Και όλα αυτά έχουν παγκόσμιες συνέπειες. Γιατί ο κόσμος δεν συνέρχεται δυστυχώς. Δεν συνέρχεται ο κόσμος. Δεν βλέπεις δαβητική μετάνοια. Αυτή την αρετή που απέτρεψε τότε την οργή του Θεού που ήθελε να τους καταστρέψει και τους εχάρισε πάλι τη συνέχεια της ζωής τους. Από τι, από τη μετάνοια. Αυτή τα γύρισε πίσω. Τέτοια πράγματα δεν βλέπεις δυστυχώς.
το τι γίνονται με τα τσιμποράδιδα, το τι γίνονται με τα μαγαζά της Μοργής, τις μεγάλες εορτές γονατίζουν τα καρσόνια. Αυτά δεν δείχνουν μετάνοια. Γι' αυτό λοιπόν ας μετανοήσουμε πρώτος εγώ και μετά εσείς, για να μην μας έβρουν αυτά τα οποία έρχονται ή να μας έβρουν απαλά. Βέβαια, αν υπάρχει κάποιο μικρό ποσοστό το οποίο θα μετανοήσει, αποτρέπονται αυτά. Αν θυμάστε, όταν πήγαινε για τα Σόδομα και τα Γόμορα, που συζητούσε ο Θεός με τον Αβραάμ, και ο Αβραάμ, ο καημένος πρακτικός, έλεγε ότι τι θα γίνει τώρα, λέει, και αν βρεις εκεί, λέει, 50, θα το καταστρέψεις τους 50 μαζί με τους άλλους τους αμαρτωλούς, τους δίκαιους μετά των αμαρτωλών. Όχι, λέει. Θα σώσω την πόλη. Μετά άρχισε το παζάρι, αν βρεις 40, αν βρεις 30, αν βρεις το ένα, αν βρεις το άλλο. Αν βρεις, λέει, 10, δεν θα καταστρέψω, λέει, την πόλη, χάρη των 10. 10 υπάρχουν σε κάθε πόλη. Δυστυχώς. Ενδέχεται, βέβαια, να υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Γι' αυτό λοιπόν μου αρέσουν οι συμφορές. Ας ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα το οποίο ξεκινάει ο Χριστός του Κηρυγμάτου και ο Τίμιος Πρόδρομος και ας προσαρμοστούμε με αυτό. Αμήν.